Λέτε όλοι σημαίνει φασισμό στην Τουρκία. Μόλις βρήκαν τα τηλέφωνα του Ερντογάν, πρωθυπουργού της χώρας αυτής, που είχε, έλεγε στο γιο του να κρύψει κάποια εκατομμύρια από συνομιλίες από ό,τι είδατε, προσπαθεί να κόψει στους Τούρκους το Facebook και το ίντερνετ να μην επικοινωνούν για να μην μαθαίνουν. Δείτε λοιπόν και σήμερα, ενέτη 2014, το φασισμό και σε μια άλλη χώρα, την Τουρκία, δείτε τι σημαίνει φασισμός. Ο φασισμός απαγορεύει, κλείνει, σκεπάζει για να περνάει τις δικές του κλοπές, τα δικά του φασιστικά σχέδια, χωρίς να αφήνει κανέναν άλλο να μιλήσει και να δράσει. Αυτός είναι ο φασισμός. Δείτε τι σημαίνει φασισμός. Ζούμε το 2014, ανοίγτε τα μάτια σας, απευθύνομαι στις νέες γενιές, στα παιδιά των 18 χρονών, αυτά που δεν είχαν την τύχη και την τιμή να είναι 3 και 4 και 5 χρονών όταν έγινε η γενική επιστράτευση της Χούντας. Και θυμάμαι εγώ ως μικρό, πολύ μικρό παιδάκι μωρό, ήμουνα στον Κάλαμο και μας μαζέψανε και φύγαμε πάνω σε ένα μικρό φορτηγάκι για να γυρίσουμε από τον Κάλαμο στην Ερυθρέα και τις ψυχικές οδύνες που ζήσαμε εξαιτίας της Χούντας και της Επταετίας. Και καλώς κάνανε και δεν τους βγάλανε έξω και ψοφίζαν όλη τη φυλακή αυτή.